Μία πολύ σημαντική ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο από την Ελληνική Εταιρεία Γονιμότητας και Στηρότητας στην Πάτρα με θέμα διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του υπογόνιμου ζευγαριού νεότερα δεδομένα. Υπάρχουν σημαντικοί πρόοδοι σε όλα τα επίπεδα που αφορούν την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και βέβαια η εξωσωματική πια γονιμοποίηση έχει καταστεί ένας αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων και γυναικείας και ανδρικής υπογονιμότητας. Αρκεί να σας αναφέρω ότι πέρσι τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής της ΕΣΤΡΕ, τα οποία ανακοινώθησαν, το ποσοστό εξωσωματικής επιτυχίας κλινικών κοιήσεων στην εξωσωματική γονιμοποίηση είναι 38%, που είναι ένα ικανοποιητικότατο ποσοστό. Η εξωσωματική έκλεισε φέτος 41 χρόνια. 42 για κυρίαμε στο 20 και μέσα σε αυτό το διάστημα πράγματι διήνυσε ένα πολύ μεγάλο δρόμο και έκανε πολύ σημαντικές πρόοδους σε όλες τις εκφάνσεις. Καταρχήν στον τομέα της διέγερσης των ορφικών για να πάρουμε περισσότερο άδειο, αλλά και στον τομέα του εργαστηρίου με μεγάλη βελτίωση των τεχνικών, των θρεπτικών υλικών και αυτό έχει οδηγήσει, όπως αναφέρθηκε, σε σημαντική αύξηση των ποσοστών επιτυχίας. Πέρα από αυτό όμως, γιατί η επιτυχία είναι βεβαίως το νούμερο ένα, το δεύτερο εξίσου σημαντικό είναι τη μείωση του κινδύνου. Στην ημερίδα βρέθηκαν μεταξύ άλλων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας και Στηρότητας, ο πρόεδρος Γιώργος Πατ, ο Γενικός Γραμματέας Βασίλειος Ταρλατζής, ο Ταμείας Ευάγγελος Μακράκης και τα μέλη Κωνσταντίνος Ζικόπουλος και Τρίφων Λαϊνάς, καθώς και ο Γιώργος Αντωνάκης, καθηγητής μεθικής γυναικολογίας, διευθυντής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, υπεύθυνος μονάδας ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Με προτροπή δική μου, η Ελληνική Εταιρεία Γονιμότητας και Στηρότητας πραγματοποιεί αυτή την ημερίδα σήμερα στην Πάτρα. Είναι εδώ παρόντες και ο πρόεδρος της εταιρείας, ο καθηγητής κ. Πάντος, και ο πρόεδρος της Παγκοσμίου Εταιρείας Γονιμότητας και Στηρότητας, καθηγητής κ. Βασίλειος Ταρλατζής, οι οποίοι είναι και ομιλητές στην ημερίδα, αλλά και μια πλειάδα Ελλήνων επιστημόνων από όλες τις πόλεις της Ελλάδος, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, οι οποίοι θα μιλήσουν για τα θέματα της υπογονιμότητας και της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία για την Πάτρα και ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε και περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερο συνέδριο απάνω σε αυτό το θέμα. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνες σε σχέση με την εξωσωματική στην Ελλάδα. Σήμερα που ξέρουμε και έχουμε και τους τρόπους, έχουμε καταφέρει αφενός να εκμηδενίσουμε πρακτικώς το ποσοστό περιέγερσης των ορφικών, αλλά και να μειώσουμε τις υπολείμμες μειώνοντας τον αριθμό των εμβρίων που μεταφέρουμε στη Λίτρα. Και με την επιτυχή κατάψυξη οαρίων των εμβρίων μπορούμε να έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό αθλητικό εγκυμοσύνης, διότι με μια οληψία, αν πάρεις 10 έμβρια από νευρολόγους, 10 οάρια που προμοκλήθουν, μπορεί να κάνεις μία έμβριο μεταφορά να μην γίνει έγκυος και να έρθει μετά από ένα χρόνο να κάνει και δεύτερο παιδάκι και έχουμε γυναίκες που έχουν κάνει και τρίτο παιδάκι από μία αρχική όληψη. Αναλύθηκε η διερεύνηση υπογονιμότητας, η πρόκληση, ο θηλακιορυξίας, οι μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής καθώς και τα αποτελέσματα εξωσωματικής γονιμοποίησης και οι προοπτικές.